Περίμενε, περίμενε. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, πες τους φίλους σου να μην ανησυχούν. Είχαμε ένα μικρό ατύχημα με τις μηχανές, αλλά τις έδωσα για φτιάξιμο και θα γίνουν... Όχι, όχι, μην τρελαίνεσαι, σιγά. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, θα γίνουν σαν καινούριες. Αύριο κιόλας θα είναι έτοιμες. Εγώ θα τους αποζημιώσω. Που μας τις δάνεισαν, γιατί έχουμε πολλά λεφτά, ρευστότητα και οικονομική άνεση στην κονσέπτ. Ναι, βέβαια. Τα λέμε αύριο, φίλε μου. Ναι, είσαι πολύ καλός, πραγματικά. Ναι, τα λέμε. Να ήταν εδώ, Καρβαχάλα, μου κάνει μασάζ. Σήμερα παραλίγο να σκοτωθώ. Αν και κατά κάποιον τρόπο, όταν η Λέτη μου παντρευτεί, θα πάψω να ζω. Γιατί δεν θα έχω πια καμία ελπίδα. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου συνέβαινε κάτι τέτοιο. Άρσια, Μάρσια, συγχώραμε, σε παρακαλώ. Συγχώραμε, είχα αγνές προθέσεις, σου το ορκίζομαι. Ήθελα να δω αν προτιμάς την εξωτερική ομορφιά και όχι την ψυχή των ανθρώπων. Η ζωή, αλλά κυρίως η εμπειρία μου με τον Φερνάντο, που τον έχω σαν αδερφό μου. Μου δίδαξε πως η ομορφιά δεν βλέπεται μόνο με τα μάτια, αλλά και με την καρδιά. Ωραία. Τώρα μου αρέσεις ακόμα πιο πολύ. Οκτάβιο, ξέρεις, δεν γνωριζόμαστε καλά. Μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τι προσπαθείς να μου πεις, Μάρσια? Είχα μία μακροχρόνια σχέση και χρειάζομαι τον χρόνο μου. Κοίτα, μπορούμε να γνωριστούμε σιγά σιγά, χωρίς βιασύνη. Ναι, ναι, όπως θέλεις, Μάρσια. Αλλά είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να κάνουμε μια υπέροχη σχέση. Θα δούμε. Θα πάμε για φαγητό? Ναι, για τάκος. Ό,τι θες. Ευχαριστώ. Πρέπει να φύγουμε, μωρό μου. Ο Τωμάς. Ο μπαμπάς δεν μ' αγαπάει. Έχει δίκιο. Τόμι, γιατί δεν κατάλαβα νωρίτερα πόσο σε αγαπούσα, Τωμάς? Τώρα δεν μπορώ να σου το πω. Δεν πρέπει να σου το πω. Γιατί δεν θέλω να υποφέρεις για μένα ξανά. Συγχώραμε. Αγάπη μου, συγχώραμε. Νιώθω τόσο άσχημα για σένα. Θέλω να γνωρίσεις τον παπά σου. Αυτό θα ήθελα. Αλλά μάλλον δεν θα γίνει έτσι. Συγχώραμε, ορκίζομαι. Ορκίζομαι πως ραγίζει η καρδιά μου. Σ' αγαπώ, μωρό μου. Σ' αγαπώ. Τωμάς. Τωμάς. Σ' αγαπώ πολύ, πολύ. Μωρό μου, γιατί δεν σου έφταναν όσα σου πρόσφερα? Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, αλλά δεν ήταν αρκετό. Είναι καλύτερα έτσι. Ο καθένας πρέπει να πάει το δρόμο του. Νόμιζα πως το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή ήταν η αγάπη. Αλλά όχι. Δεν είναι έτσι.
Η αγάπη είναι μόνο φαντασία στο μυαλό μου. Eres la fea más bella y no te has dado cuenta. Ya no lo pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι ήσουν απασχολημένη. Να, η Λόλα μου είπε ότι με ζήτησες. Γι' αυτό μπήκα έτσι, γιατί εδώ... Πέρασε, Φερνάντο. Ναι, σε θέλω. Ευχαριστώ. Πέρνα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι θέλεις να με έχεις μέσα στα πόδια σου, να... θα περιμένω να τελειώσεις πρώτα με τον κύριο. Φερνάντο. Ναι. Τι συμβαίνει? Μήπως ζηλεύεις? Να ζηλεύω εγώ? Ποιον? Φερνάντο Μεντιόλα, χάρηκα πολύ. Ποιος είστε, γιατί... Οκτάβιο Σεράνο, χάρηκα πολύ. Α, Οκτάβιο, τι ήθελες και φιλούσες? Φερνάντο, ναι? Φερνάντο, είναι ο Οκτάβιο, ο κρυφός θαυμαστής μου. Θυμάσαι πως σου μίλησα τα γράμματα? Α, χάρηκα πολύ, ώστε εσύ γράφεις αυτά τα παθιάρικα. Αυτά τα ερωτικά γράμματα. Πολύ ωραία. Μπράβο, φίλε μου, καλά κάνεις. Οκτάβιο, είπες, Οκτάβιο. Ακριβώς, Σεράνο. Μπορείς να μου πεις τι σκοπό έχεις για... Συγγνώμη, με συγχωρείς, συγγνώμη. Τι σκοπό έχεις για την Μάρσια? Ποιος είσαι και ρωτάς, ο μπαμπάς της ή... Όχι, είμαι ο αδερφός της. Ο μεγαλύτερος αδερφός της και θα σε έχω από κοντά. Μην την κάνεις να υποφέρει γιατί χάθηκες. Όχι, δεν πρόκειται να υποφέρει. Το αντίθετο. Έχω σκοπό να την κάνω την πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο. Α, καλά θα κάνεις, γιατί η Μάρσια είναι θαυμάσια γυναίκα, ευαίσθητη, όμορφη, στοργική, τρυφερή, ρομαντική. Φερνάντο. Τι, σου κάνει εντύπωση που αναγνωρίζω πόσο θαυμάσια γυναίκα είσαι και... και ναι, ευχαριστώ, θαυμάσια. Φερνάντο, ευχαριστώ. Χαίρομαι γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έκανα λάθος που τη διάλεξα. Πάντως... δεν νομίζω ότι είναι σωστό να μπερδεύεις τη δουλειά με τα προσωπικά, γιατί εδώ στην Κονσέπτος εγώ ήμουν εκείνος. Θέλω να πω, όχι εγώ, αλλά ναι. Δηλαδή, όχι, ορίσαμε ένα κανόνα. Δεν μπερδεύουμε τα προσωπικά με το προσωπικό. Κατάλαβα. Δεν μου το λες τόση ώρα. Νόμιζα πως ήθελες καραμέλα για το λαιμό. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Για φρόνημα, μην εκμεταλλεύεσαι το γεγονός ότι είσαι μόνος. Όχι, να ξέρεις ότι στην Κονσέπτος όλοι μαθαίνουν τι συμβαίνει, φίλε μου Σεράνο. Τα πάντα, όλα. Χαίρομαι πολύ για σένα, Μάρσια. Καλή τύχη. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Συγχαρητήρια. Οκτάβιο, και σε σένα. Να την προσέχεις, διαφορετικά θα έχεις να κάνεις με τον Άριελ. Καλά. Θα τον γνωρίσεις, θα μάθεις ποιος είναι. Τώρα με συγχωρείτε, έφευγα. Αχ, όχι. Μου αρέσει, τον συμπάθησα. Λίγο ζηλιάρης, βέβαια. Ξέρεις γιατί? Ο Φερνάντο είναι εκπληκτικός άνθρωπος. Δυστυχώς έχασε τη γυναίκα που αγάπησε περισσότερο στη ζωή του. Ευχαριστώ που με αφήνεις να σε γνωρίσω. Όχι. Εγώ ευχαριστώ που σε γνωρίζω.